Λοιπόν, Λίνα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Θα αναμένουμε και δηλώσεις του κυρίου Σιούφα. Πριν από λίγο βγήκαν από την αίθουσα εδώ στη Ριγίλη τα μέλη της. Μια συνεδρίαση η οποία θα συζητούσε τα διαδικαστικά του συνεδρίου. Πρέπει να σου πω ότι μετά από ένα διήμερο έντονων αντεγκλήσεων και μαραθώνιων διαβουλεύσεων, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή οδεύει προς το έκτακτο συνέδριο, έχοντας μόνο μία κοινή απόφαση. Ότι δηλαδή το συνέδριο θα αποφασίσει τη διαδικασία για την οποία θα εκλεγεί ο αρχηγός. Όμως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο, πολλά μένουν να γίνουν, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλούν ανοιχτά για την ανάγκη να συγκληθεί εδώ και τώρα, όπως λένε, η κοινοβουλευτική ομάδα, να υπάρξει νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το επόμενο τριήμερο είναι προγραμματικές δηλώσεις που θα είναι και το πρώτο crash test για τον φερόμενους διεκδικητές της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Μεϊμαράκης και χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα ζήτησε να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, να υπάρχει γραμματέας για να έχει και παρουσία η Νέα Δημοκρατία στα πολιτικά δρόμενα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι το οποίο επισημαίνουν πλέον πάρα πολλά στελέχη, ότι μέχρι σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει βγει ούτε μία ανακοίνωση για τα δρόμενα της κυβέρνησης του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια πρόταση την οποία επανέλαβε σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης και στο τηλέφωνο που είχε το πρωί με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή να συγκληθεί κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά να υπάρχει και εκαθάριση του Μητρώου των Συνέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά να επαναλαμβάνει την πρότασή του για ανοιχτή διαδικασία εκλογής Προέδρου, με ξεκαθαρισμένα όμως Μητρώα, όπως λένε οι συνεργάτες του. Τώρα, να σου πω επίσης ότι το απόγευμα ο κύριος Πιλιωτόπουλος θα δει κομματικά στελέχη και πολιτικούς του φίλους τον Διόνυσο, πρόσωπα τα οποία ήταν δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο κύριος Άρης Πιλιωτόπουλος θα κάνει κάποια δήλωση για τη διαδικασία εκλογής ή για την πρόταση που κατέθεσε και προημερών να υπάρχει θητεία στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σήμερα είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος σε δήλωσή του στο Έθνος συμπυκνώνει τα αίτια της ήττας, λέγοντας χαρακτηριστικά: ο κυριότερος λόγος για την ήττα αυτή δεν είναι άλλος παρά ο τρόπος με τον οποίο ο Καραμαλής διαχειρίστηκε την εξουσία. Λειτουργήσε σαν μονάρχης τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα. Κυβέρνησε με μια μικρή παρέα και απομόνωσε όλους εκείνους που από αγάπη προς την παράταξη και προς τον ίδιο του έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου χρόνια πριν από τη συντριβή. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω, Λίνα, πως ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε απομακρυνθεί από τη θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού όταν είχε καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα σε δίκη που είχε γίνει στην Κρήτη. Σε λίγη ώρα έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Σιούφα. Αν κατά τη διάρκεια του δελτίου έχουμε περισσότερα, θα επανέλθουμε. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια του δελτίου, μια διευκρινιστική ερώτηση. Είπες νωρίτερα ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Σαμαρά Μεϊμαράκη. Αυτό συμβαίνει ότι δεν θα υπάρξει διαζώσεις επαφή? Μέχρι στιγμής μένουμε στο τηλεφώνημα που έγινε το πρωί, αν και την Παρασκευή πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ότι από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά είχε υποθεί ότι τη Δευτέρα θα γινόταν το ραντεβού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μόνο σίγουρο το τηλεφώνημα των δύο αδρών. Εάν μέσα στην ημέρα υπάρξει κάτι νεότερο ή κάποιο ενδεχόμενο να συναντηθούν, αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίζουμε στις επόμενες προσεχείς. Λοιπόν, Στράτο Μπαλή, εμείς ολοκληρώνουμε τη σύνδεσή μας εδώ, εν αναμονή και των δηλώσεων, όπως είπες, του κύριου Σιούφα, και πάμε να δούμε τι δήλωσε χθες ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Πραγματικά εγώ κατευθύνομαι στο να μην είμαι υποψήφιος εάν δεν εκπληρωθούν οι κάτωθοι προϋποθέσεις. Να δοθούν οι κατάλογοι. Και όταν λέω να δοθούν οι κατάλογοι, εννοώ ότι πρέπει οι κατάλογοι να δοθούν, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, να υπάρξουν δύο μέρες ενστάσεων και μετά πράγματι να τους επικυρώσουν όλοι οι υποψήφοι και οι οργανωτικοί επιτροπή. Αυτό λοιπόν, δεν θα είστε υποψήφιος γιατί διαφωνείτε με τη διαδικασία που ακολουθείτε. Αυτό λοιπόν μέχρι την Πέμπτη δεν βλέπω να γίνεται. Δεύτερον, να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή να συζητήσει. Μάλιστα. Τρίτον, να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα να εκλέξει τα όργανά της και να συζητήσει. Μάλιστα. Και υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, εγώ σας λέω ότι θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά στο μέλλον. Δεν βοήθησα στη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας, αν ομιγέννητο αυτή γίνει. Και θέλω να τους δω καθαρά και να τους πω: να οι υπεύθυνοι. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι υπάρχει υπευθυνότητα σήμερα. Δεν μπορεί να αφήσουμε το μεγάλο ιστορικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να διαλύσει στην πιο κρίσιμη ώρα για την Ελλάδα. Έχουμε ευθύνη. Και ξέρω ότι ο κύριος Σιούφας έχει καταλάβει τις ευθύνες του. Και ξέρω ότι ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος Πολύδωρας και όλοι οι καλοί
μετέχουν μέσα ξέρουν τις ευθύνες τους. Και να μας πει ο κ. Παυλόπουλος, μπορεί πράγματι το έκτακτο συνέδριο το οποίο υπάρχει γιατί προβλέπεται στο τακτικό να κάνει αλλαγή καταστατικού? Είπατε τις απόψεις. Εγώ θα το σεβαστώ. Και καταλάβαμε ότι διαφωνείτε. Κύριε Παπαδόπουλε, επιτρέψτε μου, γιατί εγώ δεν θα ξαναμιλήσω. Πιθανόν να μην συμμετέχω καθόλου, και αυτό κατευθύνομαι, σε αυτή τη διαδικασία η οποία εξελίσσεται νοσηρή έως και διαλυτική μέχρι και το συνέδριο. Για 12η μέρα συνεχίζουν την απεργία τους οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι διεκδικούν την ακύρωση της ανάθεσης εκμετάλλευσης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην κινέζικη εταιρεία Κόσκο. Αντιδράσεις υπάρχουν στις παραγωγικές τάξεις, αφού τόνοι εμπορευμάτων είναι καθυλωμένοι στο λιμάνι. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη βρέθηκε το πρωί στον Πειραιά σε προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς, με τους οποίους συζήτησε και το θέμα της απεργίας. Σήμερα και αύριο συνεχίζουν την απεργία τους οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά. Επαναδιατυπώνουν το αίτημά τους για ακύρωση της συμφωνίας εκχώρησης της εκμετάλλευσης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην κινέζικη εταιρεία Κόσκο. Πάντως για πρώτη φορά υπάρχει φως στο τούνελ, με τους εκπροσώπους των λιμενεργατών να δηλώνουν έτοιμοι για το παραπάνω βήμα, αν και εφόσον διασφαλιστούν οι 1.600 θέσεις εργασίας. Εάν στην επαναδιαπραγμάτευση με την κινέζικη Κόσκο διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των 1.600 εργαζομένων στο λιμάνι, αλλάζετε τη στάση σας? Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, εμείς έχουμε να πούμε ότι εμείς θα θέλαμε συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση και όχι με την Κόσκο. Δεν είναι η Κόσκο που θα μας διασφαλίσει. Θα μας διασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο. Άρα το λοιπόν, ας έρθουν να κάνουμε κουβέντα, και εδώ είμαστε και θα διαπιστώσουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αρνητικοί. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και άρχισε να ισχύει η συμφωνία με την κινέζικη εταιρεία. Για την ώρα πάντως, οι εκπρόσωποι των φορέων διαμαρτύρονται γιατί είναι καθυλωμένοι στο λιμάνι 215.000 τόνοι εμπορευμάτων. Περισσότερα από 12.000 κοντέινερ δεν έχουν φτάσει καν στον Πειραιά. Αυτό που ζητάμε είναι να ανακληθεί η απόφαση για την εγκατάσταση της νέας εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά, και είμαστε έτοιμοι από την πρώτη ώρα που θα γίνει αυτό να φέρουμε το λιμάνι στους προηγούμενους ρυθμούς. Οι παραγωγικές τάξεις έχουν ήδη εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Στον Αντίποδα, πληροφορίες αναφέρουν πως εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι συναντήθηκαν με την υπουργό Λούκα Κατσέλη, δεν βλέπουν αρνητικά την επαναδιαπραγμάτευση κάποιων σημείων της συμφωνίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι ρήτρες θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Παραδώσαμε στους συμβούλους της κυρίας Κατσέλη το φάκελο που αφορά τη μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ, που πραγματικά αποδεικνύει ότι είναι βιώσιμο το λιμάνι. Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη έχει από το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Και πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να συναντήσουμε τον Νίκο Καπόγλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει καταρχήν για το τι συζήτησε για το θέμα της απεργίας των λιμενεργατών Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Να σας πούμε ότι η κυρία Κατσέλη είχε από το πρωί ενημερωτικές συναντήσεις τόσο με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, όσο και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, αλλά και τη διοίκηση του ΟΛΠ. Νίκο Καπόγλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσει η συζήτηση σε νέα βάση μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός και της θυγατρικής εταιρείας της Κόσκο, της ΣΕΠ, με αντικείμενο τη λειτουργία των προβλητών 1 και 2 και με ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Ανακοίνωσε πριν από λίγο στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή της με τον Διευθύνων Σύμβουλο και τον Πρόεδρο του ΟΛΠ, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρία Λούκα Κατσέλη. Ήδη, όπως είπε, έχει συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους της θυγατρικής εταιρείας της Κόσκο να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος με όλα. Σχετικά με όλα τα ζητήματα της παραχώρησης και όλα τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου θα ισχύσουν αναδρομικά από 1η δεκάτου 2009, οπότε και προβλέπεται η εγκατάσταση της Κόσκο στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τους εργαζόμενους, και αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά τους θέματα, όπου εκεί θα μπορεί πλέον να παρεμβαίνει αυτό που ζητάνε και οι εργαζόμενοι, το απευθείας η πολιτεία αλλά και το Υπουργείο και ο μέσο του ΟΛΠ, προκειμένου να λύονται τα όποια θέματα τα οποία θα θέτουν οι εργαζόμενοι στο νέο καθεστώς που θα ισχύει με την Κόσκο. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε εμείς ότι αφήνεται να διαφανεί, ότι θα υπάρξει και ένα βήμα και από τους εργαζόμενους να μπορούν και αυτοί να κατοχυρώνουν την άποψή τους και τη θέση τους μέσα στο νέο καθεστώς λειτουργίας. Βεβαίως μένει, Λίνα, ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ποια θα είναι η θέση των εργαζόμενων σε αυτή τη νέα εξέλιξη.
δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ήδη, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Καρανικόλα, έχουν εξαγγείλει για σήμερα και αύριο κινητοποίηση. Και πάνω απ' όλα μένει να δούμε αν οι ίδιοι θέτουν θέμα από εδώ και πέρα με βάση αυτή τη νέα θέση της Υπουργού και της κυβέρνησης, εάν θέτουν θέμα επαναδιαπραγμάτευσης ή θέμα να ξεπαγώσει κάποιο όριο της συμφωνίας ή να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα με αυτό το καθεστώς και να συνεχιστεί ένας διάλογος που να επιλύσει τα επιμέρους θέματα. Και ενώ μας έδινε στο ρεπορτάζ, εμείς βλέπαμε στους δέκτες μας στιγμιότυπα από τις σημερινές επαφές της κυρίας Κατσέλη. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις της Υπουργού, αλλά και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Πετελωτή. Επειδή η όψή μας είναι μέσω του διαλόγου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, να αποκατασταθεί το γρηγορότερο δυνατό η ηρεμία και η εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού, καθώς και να προαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Βρισκόμαστε εδώ και συνεχείς συζητήσεις με όλα τα μέρη. Εμείς τη μόνη συμβολή που μπορούμε να έχουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι να επιλύσουμε αυτή τη διαφορά με τον καλύτερο τρόπο. Η θέση μας είναι γνωστή και πριν τις εκλογές για προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης με την εταιρεία που έχει αναλάβει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα δείξει ότι η συμβολή μας θα είναι θετική για την αγορά. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια και ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Δημήτρης Γιακόπουλος. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κλήτου. Όντως άρχισε ήδη η μεταβολή του καιρού στη δυτική Ελλάδα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά τη νύχτα σιγά σιγά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αύριο θα είναι μια μέρα βροχερή με αρκετά φαινόμενα βροχές και καταιγίδες. Να τονίσω ότι τα φαινόμενα αυτά θα είναι κατά τόπους έντονα στη δυτική Ελλάδα, την Μακεδονία, Θράκη και στη συνέχεια στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησο. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι άνεμοι, στην αρχή θα είναι νοτιάδες, θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς στο Αιγαίο κυρίως και τα 9 ποφόρ. Μέσα στην ημέρα όμως τα διακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα γίνουν βορειοδυτικοί με την ίδια περίπου ένταση. Με την στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς αναμένεται και η πτώση της θερμοκρασίας που είπατε, η οποία θα είναι πιο αισθητή στις βόρειες κυρίως περιοχές της χώρας. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι θα πέσουν και λίγα χιόνια στις κορυφές κυρίως των βουνών της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Πάντως φαίνεται ότι την Τετάρτη θα έχουμε ένα πρόσκαιρο διάλειμμα καλοκαιρίας, θα βελτιωθεί ο καιρός, θα κάνει βέβαια λίγο ψύχρα κυρίως στα βόρεια και ένα νέο χαμηλό μας έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή με αρκετές βροχές. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Αλλαγές στο μέτρο της απόσυρσης και των τελών κυκλοφορίας αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πάντως, οι όποιες τροποποιήσεις στη ρύθμιση δεν πρόκειται να προκαλέσουν προβλήματα σε όσους σειράν ή αποσύρουν παλιά γιοταχή. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για την ίσπραξη των κινήτρων της απόσυρσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επανεξετάζεται και το θέμα των ημιπαίθριων. Αποφάσεις και για αυτό το ζήτημα αναμένονται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Μεγαλύτερο όφελος για το περιβάλλον θα επιδιωχθεί με τις αλλαγές που ετοιμάζει στη ρύθμιση για την απόσυρση το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι τροποποιήσεις στη ρύθμιση αναμένονται στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και όπως διευκρινίζεται από κύκλους του Υπουργείου, δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα για όσους απέσυραν ή αποσύρουν παλιό αυτοκίνητο. Για την ώρα πάντως πρέπει να αντιμετωπιστεί μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για όσους έχουν ήδη παραδώσει το αυτοκίνητό τους στις εταιρείες ανακύκλωσης. Με έγγραφό της η ΕΔΟΕ προειδοποιεί εισαγωγείς και αντιπροσώπους πως η διαδικασία της απόσυρσης είναι αδύνατο να διεκπεραιωθεί μέσα σε 8 ημέρες που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων θα πρέπει να περιμένουν έκδοση της μηχανογραφημένης πράξης οριστικής διαγραφής πριν αγοράσουν το νέο τους όχημα, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τα 1.000 ευρώ που ορίζει το μέτρο. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 20.000 πολίτες έχουν παραδώσει για απόσυρση τα παλιά τους αυτοκίνητα. Το παράλογο σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πράξη διαγραφής για κανένα αυτοκίνητο από αυτά που έχουν αποσυρθεί. Οι πελάτες έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν ότι υπάρχει τρομερή καθυστέρηση και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και η απόσυρση, τα αποσυρώμενα αυτοκίνητα συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, φαντάζομαι ότι όλο το σύστημα θα μπλοκάρει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραδώσουμε τα καινούργια αυτοκίνητα διότι δεν υπάρχουν τα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να εκδώσουμε το τιμολόγιο για τις αγοράς καινούργια αυτοκίνητου. Το θέμα αυτό απασχολεί ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο μαζί με τις αλλαγές στη διαδικασία της απόσυρσης αναμένεται να διευκρινίσει αν τα φετινά τέλη κυκλοφορίας θα πληρωθούν με την επιβάρυνση του
Τέλους ή θα υπολογιστούν με άλλο τρόπο. Εξετάζεται να συνδεθούν τα τέλη όχι μόνο με την ηλικία των αυτοκινήτων αλλά και με τις εκπομπές ρήπων. Έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί και το τι τελικά θα γίνει με τους ημιπαίθριους και τους άλλους βοηθητικούς χώρους που έχουν αλλάξει χρήση. Οι αιτήσεις τακτοποίησης που έχουν έως τώρα υποβληθεί στις πολεοδομίες όλης της χώρας δεν υπερβαίνουν τις 1.300 με 1.400. Οι ημιπαίθριοι που έχουν κλείσει και τα υπόγεια ή υπέργειοι χώροι στάθμευσης που έχουν αλλάξει χρήση ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Η άμεση εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων και η άρση των αδικιών από εφαρμογές προηγούμενων νόμων αποτελούν τις προτεραιότητες της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι κύριοι Ανδρέας Λοβέρδος και Γιώργος Κουτρουμάνης δεσμεύτηκαν να παρουσιάσουν με λεπτομέρεια τις κινήσεις τους και την πολιτική που θα ακολουθήσουν μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Η Άννα Κωνσταντακάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό σου μεσημέρι, Άννα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Αμέσως με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις προγραμματικές δηλώσεις, το πρώτο θέμα που θα τεθεί προς συζήτηση είναι η νομοθετική ρύθμιση για γρήγορη καταβολή της σύνταξης. Και μάλιστα και η άρση, όπως είπαμε και νωρίτερα, των αδικιών σε ό,τι αφορά τη μείωση του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι. Το 2010 ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, η δέσμευση είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμα και για τη διαδοχή. Σε ό,τι αφορά τη ροή των συντάξεων για τους 2-3 μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του χρόνου και με βάση τα δεδομένα που έχουμε ότι υπάρχει ταμιακό έλλειμμα τόσο στο ΙΚΑ 330 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως αλλά και 232 εκατομμύρια στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχει κάνει ήδη συναντήσεις με τις διοικήσεις ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ υπάρχει και η συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να υπάρχει μια πρόσθετη ενίσχυση σε αυτά τα δύο μεγάλα ταμεία. Έχει και το μεγαλύτερο όγκο των ασφαλισμένων. Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ήδη έχει ξεκινήσει, ξεκινά μάλλον από αύριο, τις συναντήσεις με τη ΓΕΣΕ, τη ΓΕΣΕΔΕ και τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις τους για να τεθούν μετά προς συζήτηση και να συζητηθούν στις προγραμματικές δηλώσεις. Ήδη έχει γίνει μία πρώτη κίνηση για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, εξεδόθηκε εγκύκλειος για την επίσπευση των ελέγχων από αυτή και όλα στην εβδομάδα και οι συναντήσεις θα συνεχίζονται για να καταρτιστεί πλήρως η ατζέντα η οποία των θεμάτων που θα είναι σημεία αιχμής ώστε να ανοίξει όπως είπαμε την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Το απόγευμα να σας πω ότι θα συναντηθεί ο κύριος Λοβέρδος, ο Υπουργός Εργασίας με τον Πρωθυπουργό και μάλιστα είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα καθώς είναι ζήτημα ευθύνης κάτι να έρθει πρώτα να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για την ενημέρωση. Τώρα στο Λουξεμβούργο συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της νέας γρήπης. Η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα θα αρχίσουν αφού υπάρξουν οι απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βάσο Καλυβιώτη θα μας πει περισσότερα. Βάσο. Η Ευρώπη, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει να εμβολιάζει τους πολίτες της εναντί του ιού ΙΤΑ 1-1 και αυτή είναι και η ουσία της συνάντησης που ξεκινάει αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο μεταξύ των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θα εξετάσουν είναι όλα τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει με τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Υγείας έχει τονίσει πως στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί, αν και έχουμε κάποιες παραλαβές εμβολίων, οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν μόλις δοθεί το πράσινο φως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι νωρίς το πρωί είχαμε μία νεότερη είδηση από την επικεφαλής του Γραφείου Ερευνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία είπε ότι μία δόση του εμβολίου είναι αρκετή για να προφυλαχθεί κανείς έναντι της νόσου. Και προέτρεψε όλους τους πολίτες που τα κράτη τους παρέχουν αυτό το εμβόλιο να σπεύσουν να το κάνουν, γιατί όπως η ίδια είπε, το εμβόλιο είναι ασφαλές. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας. Ευχαριστούμε. Θα πρέπει να καθοριστούν οι ομάδες, τις οποίες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι η πιο αρμόδια και έχει καθορίσει ότι πρέπει να εμβολιάζονται πρώτον οι ευπαθείς ομάδες και δεύτερον όλα τα παιδιά.
6 μηνών έως 18 ετών. Για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα τείχος και να μην εξαπλωθεί η γρίπη παραπέρα. 65 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τα μηνύματα της εποχής για ελευθερία και δημοκρατία παραμένουν άφθαρτα. Μεγάλη συγκίνηση και σήμερα των αντιστασιακών που συγκεντρώθηκαν το πρωί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις εκδηλώσεις τιμής που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η ιστορία μας διδάσκει πως οι Έλληνες ενωμένοι για ένα μεγάλο σκοπό πάντα πετυχαίνουν. Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και τελικά ενότητα. Αξίες που για τους νεότερους θεωρούνται δεδομένες. Για αυτούς όμως που πολέμησαν για την απελευθέρωση της Αθήνας 65 χρόνια πριν, είναι αγαθά τα οποία κέρδισαν με το αίμα τους. Σήμερα νιώθω κάτι ανατριχιαστικό, κάτι χαρά μεγάλη. Αυτό το πράγμα, αυτό το γεγονός που σήμερα, σαν σήμερα, κατέβηκε γερμανική και ανέβηκε ελληνική. Είμαι ευτυχής επίσης γιατί βλέπω ότι κι εσείς οι νέοι συμμερίζεστε αυτές τις ανεπανάληπτες ηρωικές στιγμές που έζησε ο λαός μας, που πρώτος ήταν εκείνος που μάτωσε το χιτλερικό στρατό στην Αθήνα. Όπως τον Οκτώβριο του 1944, έτσι και σήμερα, μαθήτριες από το Λύκειο Ελληνίδων και μαθητές της Ιόνιου Σχολής έφεραν την ελληνική σημαία στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Πρωθυπουργός έφτασε πεζή στην Ακρόπολη. Η μέρα αυτή είναι για μένα ιδιαίτερη για έναν παραπάνω λόγο. Γιατί η ιστορία το θέλησε να είναι ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, εκείνος που σαν σήμερα, πριν από 65 χρόνια, είχε την τιμή να υψώσει ξανά τη γανανόλευκη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Σήμερα εκπληρώνουμε το χρέος μας απέναντι στα θύματα που έδωσαν νικηφόρα μια άνηση μάχη και αντλούμε δύναμη από τους αγώνες των πατριωτών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο χαιρετισμό του στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και έστειλε μήνυμα ενότητας. Δουλεύοντας όλοι μαζί για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη κοινωνία, για περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα, ασφάλεια, ευνομία και ευημερία. Ενωμένοι όπως και τότε όλοι οι Έλληνες μαζί. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, διότι είναι αστήρευτες. Και αυτό μας το διδάσκει η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι αυτονόητο αγαθό, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και επισήμανε ότι το βάρος της ιστορικής ευθύνης πέφτει στους δικούς μας ώμους. Και το χρέος αυτό είναι να θυμόμαστε με σεβασμό, ευλάβεια και αιώνια ευγνωμοσύνη τη θυσία όλων εκείνων των αγωνιστών που έφυγαν πρόωρα από τον ναζισμό και τον φασισμό. Πρέπει να θυμόμαστε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, ότι αγωνιστήκανε για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Αυτά πρέπει να τα διατηρούμε ως χώριο οφθαλμού όλοι μας. Αποχωρώντας, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε μαθητές σχολείων και άκουσε μια μαντινάδα από αντιστασιακό. Ο άντρας που έχει με αρχές όμορφες μεγαλώσει, κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να τον ταπεινώσει. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Ακρόπολη, το γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος τονίζει στο Γιώργο Παπανδρέου που είπε ότι σαν σήμερα ο παππούς του ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τα εξής. Όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 1944, στους δρόμους βρίσκονταν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Αυτοί ύψωσαν τη σημαία στην Ακρόπολη και όχι ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης πραγματοποίησε τη δική της εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Σύνταγμα. Την δέσμευσή της ότι θα εξετάσει από την αρχή τις 40 άδειες κολεγίων που υπεγράφησαν 4 ημέρες πριν από τις εκλογές, διατύπωσε η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, που επισκέφθηκε τις υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογίας, οι οποίες περνούν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε ακόμη ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Με σαφή πρόθεση να καθησυχάσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μετά την αναστάτωση που δημιούργησε.
πρόσφατη εγκύκλειωση του Υπουργείου Παιδείας για προσωρινή αναστολή της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου διευκρίνησε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σύντομα με διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων. Η πρόσθετη διδακτική στήριξη είναι μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα, γι' αυτό και δεν θα επιτρέψουμε να λειτουργήσει ως ένας ρουσφετολογικός μηχανισμός. Τη βδομάδα αυτή θα πάει εγκύκλειος για την έναρξη των διαδικασιών, για την έναρξη των προσλήψεων που θα γίνουν με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στην πρόσθετη διδακτική στήριξη και έχουν επανειλημμένως καταγγείλει τις διαδικασίες πρόσληψης ως ρουσφετολογικές, παραμένουν ωστόσο επιφυλακτικοί ως προς τις πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ύστερα από πιέσεις του κόσμου της εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας φαίνεται να αναδιπλώνεται. Πάγιο αίτημά μας είναι η έγκαιρη έναρξη της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, η επιλογή των εκπαιδευτικών από τους πίνακες με πλήρες ωράριο και η αύξηση του ορομισθίου. Σε επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να προχωρήσει η Υπουργός Παιδείας, ώστε να μπορεί η ελληνική πολιτεία να ελέγχει τα κολέγια και ως προς τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση παγώνουν οι 40 άδειες που υπεγράφησαν 4 ημέρες πριν τις εκλογές. Προχωράμε αμέσως σε επανεξέταση όλων των φακέλων και των αδειών λειτουργίας και σε κάθε περίπτωση επισημαίνω την προτεραιότητά μας για μια συνολική πολιτική που αφορά και την Ευρώπη αλλά και σε εθνικό επίπεδο για κριτήρια, για διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης στο σύνολο της μεταλλικιακής ιδιωτικής εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα κολέγια. Η ισχύουσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίνει ως μόνα αρμόδια να ελέγχουν επίπεδο σπουδών και διδασκόντων τα μητρικά πανεπιστήμια. Έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας προτάσεις για ριζική αναθεώρηση όλου του νομοθετικού πλέγματος χορηγήσεως αδειών ιδρύσεων λειτουργίας στα κολέγια. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επισκέφθηκε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου να συναντήσει υπηρεσιακούς παράγοντες και να ενημερωθεί, αφού ο τομέας της έρευνας έχει περάσει στην αρμοδιότητά του. Περνούμε τα σύνορα. 28 άμαχοι και 4 στρατιώτες του Πακιστάν σκοτώθηκαν σε νέα επίθεση αυτοκτονίας που είχε στόχο στρατιωτική φάλαγγα, ενώ αυτή διερχόταν από πολυσύχναν στη αγορά του βορειοδυτικού Πακιστάν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον ολομέτωπο πόλεμο κατά δεκάδων παραφιάδων της Αλ-Κάιντα, διακήρυξε η πακιστανική ηγεσία, ενώ η Ουάσιγκτον εξέφρασε ανησυχίες ακόμη και για την ασφάλεια του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας. 40 και πλέον νεκροί στο παζάρι του Αλπούρη. Μπροστά στη στρατιωτική φάλαγγα που διερχόταν εκείνη τη στιγμή από την πολυσύχναστη αγορά, ανατινάχτηκε είτε πεζός καμικάζι αυτοκτονίας, είτε αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με άλλη εκδοχή. Η πακιστανική τηλεόραση υπενθυμίζει ότι αυτή τη φορά οι πληρωμένοι δολοφόνοι, όπως αποκαλούνται οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, έδρασαν στη γενέτειρα του καταζητούμενου εξτρεμιστή Μολάνα Φαζλούλα. 8 days, 4 major attacks and one very troubled country. It adds up to the growing turmoil in Pakistan. Washington και Λονδίνο προειδοποιούν ότι η πυρηνική δύναμη της Νότιο-Ανατολικής Ασίας πρέπει να κερδίσει τη μάχη κατά της Αλ-Κάιντα, ανακτώντας τον έλεγχο στο νότιο Ουαζιριστάν, το οχυρό των Ταλιμπάν που απέχει ελάχιστα από το μέτωπο του Αφγανιστάν. Working with Pakistan in order to be successful in Afghanistan, as well as stabilizing and supporting the people of Pakistan. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του πυρηνικού οπλοστασίου εντάθηκαν αφού το Σαββατοκύριακο βρέθηκε υποκατάληψη και στρατηγείο του Πακιστανικού στρατού. Αυτή τη φορά οι αρχές δεν κατηγόρησαν τους Ταλιμπάν, αλλά τους εξτρεμιστές της Λάσκαρε Γιάνγκβι, που διατηρεί βάση στην καρδιά του Πακιστάν, το Παντζάμπ. Και αν ενωθεί με άλλα παρακλάδια της Αλ-Κάιντα, τότε η απειλή θα εκτείνεται από τώρα με τη βόρειο-δυτική Ινδία ως το Αφγανιστάν.